Σπύρος Κορνιδάρης, αντινάβραχος του πολεμικού ναυτικού, επίτιμος υπαρχηγός του Στόλου. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε. Γεια σας, κύριε Καλάρη. Λοιπόν, έχουμε το ζητούμενο. Θέλουμε κύριες μονάδες επιφανείας μεταξύ άλλων. Θέλουμε και τα υποβρύχια, θέλουμε πάρα πολλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις κύριες μονάδες, εκεί έχουμε τις τρεις FDI, πέραν αυτού ουδέν. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Να ξεκινήσω από τη ΜΕΚΟ, να εξυγχρονιστούν ή όχι? Είμαι από τους πρώτους που ξεκίνησα αυτόν τον αγώνα, κύριε Καλαρίδη, σε πείσμα πολλών και μεταξύ όχι μόνο αξιωματικών κτλ. Αλλά και διαφόρων ομίλων οι οποίοι προτιμούσαν να αγοράσουμε μόνο καινούργια, γιατί φαίνεται μόνο μέσα των καινούριων προωθούνται οι επιχειρηματικές τους βλέψεις και τα παλιά καράβια τα θεωρούσαν ότι είναι για πέταμα. Δεν χρειάζεται. Βέβαια, δεν ευθύνονται πολλοί σημερινοί για την κατάσταση που πέρασαν 30 χρόνια από τότε που παράλαβα με το Ίδρα. Ήμουνα και αξιωματικός οπλισμός στην πρώτη φρεγάτα το 92-93. Αλλά τέλος πάντων είναι καράβια τα οποία έχουν μια αξιόπλοα, είναι εξαιρετικά πλοία, είναι εξαιρετικές πλατφόρμες και με εξυγχρονισμό κάποιας έκτασης μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν. Θέλω να πω σε αυτούς που συζητάνε και λένε, μιλάνε για Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Και καράβια με τεράστιο αριθμό πυράβλων και διάφορα αυτά τα πράγματα, ότι εκτός από τη Μεσόγειο και από τους πυράβλους υπάρχουν και περιοχές χαμηλότερης έντασης, που στην ουσία θα πρέπει το ναυτικό να είναι παρόν, ώστε να μπορέσει να κρατάει τη σημαία ψηλά. Και εάν ποτέ γίνει συμπλοκή ή εμπλοκή κτλ., θα δούμε πώς πυράβλοι πέραυλοι επιφανείας αέρος χρειάζονται και πόσα άλλα βλήματα. Αλλά η παρουσία επιβάλλεται στην περίοδο της ειρήνης, όπου δυστυχώς κινδυνεύουμε στην περίοδο της ειρήνης να χάσουμε πάρα πολλά πράγματα οπισθοχωρώντας, διότι θεωρούμε ότι δεν έχουμε δύναμη ή να μην προκαλέσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες. Όταν λοιπόν εγώ μιλάω για πλώρες, ενώ να έχουμε καράβια αξιόπλοα και πληρώματα έτοιμα, με ικανοποιητικό οπλισμό, ας είναι και λίγο παλιότερος, που να μπορεί να τα αποδώσει σε ένα πλήγμα. Και ας δούμε λοιπόν ποιος θα είναι αυτός που έχει τα κότσια, ο οποίος θα ξεκινήσει να χτυπήσει πρώτος. Αυτό σαν πρώτη απάντηση. Επομένως, ο εξοικονομισμός των φρεγατών έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Η κυβέρνηση είναι στον πέμπτο χρόνο που. Η ίδια κυβέρνηση, τον πέμπτο χρόνο, και από την πρώτο χρόνο που το εξήγηλε έχουν περάσει 4 χρόνια, 4,5 και δεν έχει προχωρήσει. Δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά κάθε μέρα που περνάει είναι οδυνηρή και μπορεί να μην καλύπτεται πλέον τον gap που θα δημιουργηθεί. Τώρα, για άλλες καινούριες φρεγάτες. Συγγνώμη, προλάβατε το ερώτημά μου, γιατί πήγα να ρωτήσω, το προλάβατε, για το αν ο εξοικονομισμός των ΜΕΚΟ στο βαθμό που θα γίνει εξασφαλίζει την επιβιωσιμότητά τους σε ένα θέατρο υψηλής έντασης. Λέτε ότι δεν είναι μόνο γι' αυτό, ότι πρέπει να έχουμε και επίδειξη σημαίας να συμμετέχουμε σε διάφορες διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Μάλιστα, ωραία. Δηλαδή, το καράβι που έχει πάει κάτω αυτή τη στιγμή τώρα και κάτω και προσφέρει στη διπλωματία της χώρας, το Ίδρα, έτσι, δεν χρειάζεται να έχει πυράβλους να πηγαίνει 200 μίλια μακριά. Χρειάζεται να έχει την αυτοάμυνα του, αν και εφόσον κάποιο πύραυλο κατευθυνθεί εναντίον του. Ωραία. Αυτό θέλω να πω. Σε πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε στο θέατρο υψηλής έντασης Αιγαίου Ανατολική Μεσόγειο, που εκεί θέλουμε άλλα πλοία και μάλιστα μετά τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τα δύο εργαστήρια πολέμου σε Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, αναθεωρούνται και πάρα πολλά πράγματα. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Έχουμε τρεις FDI. Πέραν αυτού δεν. Καταρχάς δεν έχουμε καμία προς το παρόν. Άρα, γιατί ακούω και μιλάνε πάντα όποιοι είναι στην κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια. Προχωράμε, κάνουμε. Και δεν ξέρω αυτός ο χρόνος, επειδή δεν ήμουν καλός και στους χρόνους, δεν ξέρω αυτός ποιον προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Προχωράμε, αποκτούμε, εξυγχρονίζουμε. Πώς θα εξυγχρονίζει, ρε φίλε? Πού έχουμε τέτοιες φρεγάτες? Πού είναι αυτές οι τέσσερις εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ που τις συζητάμε και τις αναγγέλουμε εδώ και 3-4 χρόνια? Όταν θα εξυγχρονιστούν, τις συζητάμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε καράβια, όπως τα οποία οι φρεγάτες έχουν περάσει τα 45 χρόνια. Και έχουμε και τις ΜΕΚΟ που είναι κατά μέσο όρο η το Ίδρα 32 και η πιο καινούργια με την τεχνολογία του 85-88 που είναι τα συστήματα, 90 πήραμε, άρχισαν να εγκαθίδεσαι στο Ίδρα, οι οποίες πάνε 30 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε ελάχιστα. Τι θα έχουμε αργότερα? Αν δεν παραπέμπουμε και συζητάμε για το 2030, πώς θα λένε, ζήσε Μάιο να φας τριφύλι. Για σήμερα τι έχουμε και τι προγραμματίζεται να έχουμε αύριο, και θα λέμε αύριο τους επόμενους 6 μήνες. Για σπηλή ένταση καράβια δεν υπάρχουν διαθέσιμα να τα αγοράσουμε. Δεν θα μας τα δώσει κανείς και επίσης για να τα κατασκευάσουμε είναι πανάκριβα και θα κάνουμε και 6-7 χρόνια από την μέρα που θα αποφασίσουμε. Καλά, αυτό πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Εννοώ ότι αν πάμε έτσι δεν θα αναφυγήσουμε ποτέ. Ότι μεγάλα καράβια, ισχυρά καράβια θέλουμε, έστω για το να τα παραλάβουμε. Άλλο το πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες του ενδιάμεσου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα φυγικό πρόγραμμα. Πρέπει να έχουμε, και επειδή λοιπόν είναι πολύ δύσκολα τα μεγάλα καράβια, θα έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση να δείξει μια ιδιαίτερη σοβαρότητα στο θέμα της ναυπήγησης μικρότερων πλοίων. Να ξεκινήσει από πλοία μεγέθους κανονιοφόρου, περιπολικού και ελαφρά πυραυλακά του, δηλαδή τύπου τους παλιότερες τρακτορές. Για ναυπήγηση σε εμάς, λέτε, σε ελληνικά ναυπηγεία. Που είναι πάρα πολύ εύκολα. Στην ουσία είναι απλά τα πλοία και πάρα πολύ εύκολα να μπουν και συστήματα παλαιότερα που έχουν, ας πούμε, τα πυροβόλατα, το Μελάρα ή κάποιο
σύστημα πυράβλων που ακόμα αντέχουν, όπως είναι οι Χαρπούν, και δεν θέλουν κάθε λίγο και λιγάκι να ξοδεύουμε για την αναβάθμισή τους. Και στη συνέχεια, όταν θα ξεκινήσει το καράβι και θα φτιάχνετε το πρώτο, πάρα πολύ εύκολα μπορούμε σε 2-3-4 χρόνια, αφού έχουμε πληρώσει στην ουσία τα πρώτα πλοία να φτιάχνονται, που τα σφάλματα θα είναι ελάχιστα για αυτό το μεγέθος τα καράβια, τα 50-60 μέτρα, και θα έχουμε την ναυτική παρουσία στο Αιγαίο. Και πάρα πολύ εύκολα έρχομαστε μετά, από αφού κατασκευαστούν το 27-28, να βάλουμε spike and loss. Τότε να παραγγείλουμε τα spike and loss, παραδείγματος χάρη. Μην πληρώσουμε σήμερα πυράβλους για καράβια τα οποία θα γίνουν το 28 και το 30. Να μοιράσουμε το κόστος τώρα των καραβιών και αργότερα των όπλων. Και να έχουμε μια γραμμή παραγωγής με σκάφη τα οποία τα χρειαζόμαστε. Γιατί εκτός από τις φρεγάτες, όλα τα περιπολικά μας και οι πυραβλάκατοι μας είναι γερασμένες. Εγώ έκανα κυβερνήτης σε καράβι το 94-97 στο Σταράκι. Σε καράβι το οποίο ήταν 16 ετών, και επειδή το είχα γνωρήσει και μικρός αξιωματικός σε ηλικία 2-3 χρονών, μου φάνηκε γερασμένο. Φανταστείτε λοιπόν τον κυβερνήτη που το 2024 κάνει τον κυβερνήτη στο καράβι, το οποίο το έκανα εγώ πριν 30 χρόνια. Και έχουμε απέτηση αυτό το καράβι, και είναι άξιο συγχαρητηρίων τα παιδιά κάτω στον άφθαθμο, η τεχνική, η ηλεκτρονική, και φυσικά τα πληρώματα και οι κυβερνήτες, που αυτά τα καράβια σήμερα τα πάτε και νομίζετε ότι είναι 15 χρονών καράβι. Και ταξιδεύουν και επιχειρούν 150-180 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, αυτά τα καράβια θέλουν αντικατάσταση. Μην περιμένουμε να έρθει Lockheed Martin ή οι Thales να μας φτιάξει τα καράβια. Μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Αλλά ενδιαφέρεται κανείς, ρωτάει κανείς, κάποιον που ξέρει? Δεν ρωτάνε κανέναν. Εγώ προσωπικά έχω αποτανθεί σε αρμοδίους, με προτάσεις, με συζητήσεις τα λοιπά. Δεν καλούν κανένα μας. Ποιους έχουν συμβούλους, ποιους ακούνε και ποιους ρωτάνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα η δική σας άποψη είναι ότι πέραν του μεγάλου βασίλωση του αναγκαίου ναυπηγικού προγράμματος για τις κύριες μονάδες συμφάνειας, φρεγάτες ή κορβέτες κλπ, τις καινούργιες, θα πρέπει να καλύψουμε το ενδιάμεσο κενό με ναυπήγηση μικρότερων πλοίων που μπορούν να ναυπηγηθούν εδώ σε ελληνικά ναυπηγεία, να έχουμε αριθμούς δηλαδή, έτσι στο Αιγαίο, αυτό καταλαβαίνω. Και με ελληνικά χέρια, με τεράστια, το μεγάλο το κομμάτι θα μείνει στην Ελλάδα, θα δουλέψουν οι Έλληνες τεχνίτες και θα αποκτήσουν μια τεχνογνωσία καλύτερη. Γιατί ούτε υποβρύχια μπορούν να φτιάξουν στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σύνδετη η κατασκευή τους. Και αυτό που είχαμε με τη ΣΜΕΚΟ, μια τεχνογνωσία στο Σκαραμαγκά, αυτοί που ήταν μετά από 25 χρόνια, 28 που τα φτιάξανε, ή έχουν βγει στη σύνταξη οι άνθρωποι, ή μας έχουν αφήσει γεια. Λοιπόν, και να πω κάτι τελευταίο που έχω συζητήσει και με διάφορους ανθρώπους. Η τεχνογνωσία δεν μένει ούτε στα γραφεία, ούτε στους υπολογιστές, ούτε στα κτίρια, ούτε στις προβλήτες. Την τεχνογνωσία την κουβαλάνε οι άνθρωποι μαζί. Mm. Όταν λοιπόν χάσει αυτό το δυναμικό, αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, ή αλλάξει κλάδο και φύγει από τα ναυπηγεία και πάει στα ενόπιτα, στα εργοστάσια, όπως έγινε με το προσωπικό των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που είχαν εκπαιδευτεί το 92-94-95 στη Γερμανία να φτιάξουν τις υπόλοιπες φρεγάτες. Όταν γύρισαν πίσω, περισσότεροι αυτοί, για να μην μείνουν στα βεβαιότητα του ναυπηγείου, πήγανε στην βιομηχανία την άλλη. Δεν ξαναγυρνάνε. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει με το προσωπικό και με το ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό. Φεύγουν άνθρωποι ολόκληρες, τάξεις ολόκληρες, οι οποίες δεν αντικαθίστανται αξιωματικοί 28-30-32 χρονών. Διότι βλέπουν μια τεράστια εγκατάλειψη από την πολιτική ηγεσία και τον πολιτικό κόσμο και απαξίωση. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που η οικονομία, τουλάχιστον για τέτοια στελέχη, θα ζητάει και προσφέρει χρήματα. Αλλά πολλοί κόσμος αισθάνεται το παράπονο. Εγώ ήρθα σήμερα από μια τελετή στον άσπαθο. Mm-hmm. Πάντα όλος ο κόσμος σε κοιτάζει με ένα παράπονο, και εσείς τι κάνετε για μένα. Έτσι, χωρίς να το λέει. Και του βγάζουμε το καπέλο με αυτά που έχουν καταφέρει με ελάχιστα πράγματα. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, επειδή εσείς ασχολείστε και με τα οικονομικά κτλ. Είναι δυνατόν να δίνουμε ένα δισεκατομμύριο για κάθε καράβι που θα έρθει, την ίδια στιγμή που ο στόλος συντηρείται ανταλλακτικά καύσιμα πετρέλαια και χρώματα και δεξαμενισμοί και αλλαγές ελασμάτων, γιατί τα καράβια σαπίζουν και αλλάζουν συνέχεια πλευρές και καταστρώματα. Mm-hmm. 25 εκατομμύρια. Δηλαδή, με 25 εκατομμύρια θα έρθει την πελάρα, 25 εκατομμύρια θέλει ας πούμε στα 1-2 χρόνια για τα ανταλλακτικά της, για το σέρβις το μεγάλο. Δεν πρέπει να πάρει ο στόλος στο μερίδιο του να συντηρηθεί. Δεν πρέπει να προσλάβουμε κόσμο που τα συνεργεία μας έχουν περιοριστεί σε προσωπικό. Δεν πρέπει να πάρουμε κόσμο να πάει στα καράβια τα οποία ταξιδεύουν με πολύ λιγότερο κόσμο από όταν ήμασταν εμείς πριν 20 χρόνια, που τα καράβια ήταν πιο νεότερα. Τεράστια ερώτηση. Να μου πείτε την ίδια στιγμή, ο ακροατής θα πάει να πει: θέλουμε και νοσοκομεία, θέλουμε και καθηγητές. Δεν διαφωνώ. Σε αυτήν την πατρίδα ζούμε. Αλλά μια προτεραιοποίηση πρέπει να υπάρξει και ένα πρόγραμμα.
Εντάξει, για να έχουμε νοσοκομεία και σχολεία που πρέπει να έχουμε, πρέπει να έχουμε και χώρα. Έτσι, και χωρίς άμυνα δεν θα έχουμε χώρα. Οπότε θα έχουμε και τα νοσοκομεία του σχολεία. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Δηλαδή λέτε ότι τα κονδύλια για το θέμα, για τη συντήρηση, τα λειτουργικά βάση ρητώσει, ότι δεν φτάνουν έτσι. Κύριε Καλαρίτη, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ρωτήσετε ποιο είναι από η κωδική για συντήρηση και ανταλλακτικά του πολεμικού ναυτικού. Συντήρηση ανταλλακτικά, για δεν λέω για μισθού κτλ. Πόσοι είναι. Γιατί όταν είχαμε 250 εκατομμύρια το 2010 προπολογισμό το ναυτικό με καράβια 15 χρόνια πιο νεότερα, το ναυτικό ολόκληρο λέει προπολογισμό, και τώρα ο αρχηγός ναυτικού έχει 85, 15 χρόνια αργότερα, με γερασμένα καράβια. Λοιπόν, πώς μπορεί να βγει. Εντάξει, προφανώς δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Έχετε δίκιο, πρέπει να βγάζουμε το καπέλο σε αυτούς τους ανθρώπους που διατηρούν αξιόπλαια τα πλοία και γενικά το στόλο, αλλά πέρα από το καπέλο πρέπει να βγάλουμε κανένα φράγκο από την τσέπη, γιατί τελείως δεν γίνεται. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Θα επανέλθουμε, κύριε Ναύαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, γεια σας. Σπύρος Κονιτάρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.